Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνολογία. Έχουμε μαζί τον ιδιοκτήτη της Ασφάλειας Net, η οποία είναι εταιρεία τεχνολογίας, τον Παύλο Διακουμάδο. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι που ήρθες στην εκπομπή μου. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα, βάζεις ολόκληρες καταστάσεις ηλεκτρονικές, ίντερνετ σε καταστήματα, φτιάχνεις websites, έχεις ένα μεγάλο εύρος, ας πούμε. Ναι. Πραγμάτων που κάνεις. Ναι, ασχολούμαστε κυρίως με εγκαταστάσεις δικτύων σε εταιρείες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Παρέχουμε υπηρεσίες όπως ίντερνετ, το οποίο όμως είναι από δικούς μας παρόχους, υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω ίντερνετ, υπηρεσίες cloud, υπηρεσίες ασφάλειας, Wi-Fi, γενικά ό,τι χρειάζεται μια εταιρεία όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας. Και όπως ανέφερες, φτιάχνουμε και ιστοσελίδες. Πάρα πολλά πράγματα. Πώς άρχισες, είσαι πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία? Τώρα κλείνω 6 χρόνια. Καινούριος, θεωρητικά. Πώς? Καινούριος, λέω, θεωρητικά. Ναι. Το πρώτο project είχε ξεκινήσει όταν ήμουν στην Ελλάδα, στο στρατό. Είχαμε κάνει μια εγκατάσταση στο στρατόπεδο δικτύου. Και μετά όταν ήρθα στην Αγγλία, είχα ασχοληθεί με δίκτυα και τηλεφωνία. Δούλευα υπάλληλο σε μια εταιρεία. Mm. Και μετά σκέφτηκα να κάνω το ξεκίνημα για να ιδρύσω αυτή την εταιρεία, και το πρώτο μεγάλο project, ας πούμε, που αναλάβαμε ήταν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου χρειάστηκε να κάνουμε μια μεγάλη κατάσταση για σύρματο δίκτυο Wi-Fi σε όλο το χώρο του Κοινοβουλίου, το οποίο δεν είναι μόνο το παλάτι, είναι και κτίρια γύρω-γύρω, το οποίο μας έδωσε μια μικρή όθηση, ας πούμε, να ξεκινήσουμε, και μετά έχουμε αναλάβει αρκετές εταιρείες στον χώρο των φαρμακευτικών, oil and gas, emerging markets και energies, και τώρα είμαστε στο financial market. Πώς, πες μου, πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνεις είναι πράγματα τα οποία όλοι τα χρειαστήκανε εν καιρό πανδημίας. Υπήρξαν εταιρείες οι οποίες είχαν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και τελικά βγήκαν νικητές, βγήκαν χαμένοι μέσω από όλο αυτό. Θα έλεγα ότι οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για τον COVID. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούσαν και να το ξέρουν, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μας βοηθάνε και εκτός της πανδημίας, δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε από το σπίτι, να έχουμε τα email μας στο σπίτι, το τηλέφωνο του γραφείου στο σπίτι, όλα αυτά. Επενδύουμε σε όλες αυτές τις τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε ένα flexibility στο πότε θα δουλεύουμε, πού θα δουλεύουμε. Και ναι, οι μεγάλες εταιρείες όντως είχαν επενδύσει σε αυτές τις τεχνολογίες και δεν τους επηρέασε η καραντίνα. Μία άλλη πολύ μεγάλη λύση είναι ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν π.χ. ένα ηλεκτρονικό site ή ηλεκτρονικό κατάστημα, και αυτό αφορά κυρίως την Ελλάδα. Υπήρχε πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν να πουλήσουν επειδή ήταν κλειστά τα μαγαζιά και δεν είχαν επενδύσει έστω σε ένα μικρό website, παύλα ή shop, να μπορούν έστω να διαφημίζουν και να πουλάνε προϊόντα. Οπότε, τι άλλο ήταν, ποια ήταν τα πράγματα αυτά που βοήθησαν μέσα στην πανδημία τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν πράγματα που κάνεις εσύ? Μας είπες τώρα για τηλέφωνο. Νομίζω τα τρία βασικά είναι η τηλεφωνία μέσω του ίντερνετ, δηλαδή αντί να χρησιμοποιείς ένα κοινότυπο σταθερό, χρησιμοποιούμε τεχνολογία τηλεφωνίας η οποία χρησιμοποιεί το ίντερνετ και είναι ψηφιακό, το οποίο μπορείς να το έχεις παντού και πάντα. Μπορείς να έχεις είτε σταθερό είτε κινητό αριθμό, και
να τα έχεις όλα στο κινητό σου. Δηλαδή, μας δίνεις ένα παράδειγμα. Τι αριθμό θα πάρω? Θα πάρω αριθμό Λονδίνου? Τι αριθμός είναι αυτός? Ελλάδας, Λονδίνου, οποιασδήποτε χώρα θέλεις εσύ και χρειάζεται η επιχείρησή σου. Αν, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά χώρον θα πάρεις νούμερο Ηνωμένου Βασίλειου. Μπορείς, ας πούμε, να μένεις στην Σκωτία και αν θέλεις να έχεις νούμερο Λονδίνου. Είναι πάρα πολύ flexible η τηλεφωνία μέσω του ίντερνετ. Επιλέγεις εσύ το τηλέφωνο, όχι τον αριθμό σου, να έχει ο αριθμός σε σένα. Και πώς δουλεύει αυτό, δηλαδή πληρώνεις κάποιον πάροχο, έχεις συνεργασία με κάποιους πάροχους, τι γίνεται ακριβώς? Εγώ είμαι ο πάροχος. Wow. Έχω μου servers και παρέχω την υπηρεσία αυτή. Νοικιάζω ένα νούμερο μηνιαίως, με πάρα πολύ μικρή χρέωση, περί τα 4-5 λίρες το νούμερο. Όταν δέχεσαι τηλέφωνα δεν πληρώνεις λογαριασμό, μόνο όταν κάνεις εξωτερικές κλήσεις. Χρεώνεσαι με το λεπτό, αλλά είναι πιο φθηνά από τον ΟΤΕ, ας πούμε, τον αντίστοιχο. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πάρα πολύ βασικό παράδειγμα κατά μένα είναι η cloud, η τεχνολογία, το οποίο πολλοί κόσμος νομίζει ότι είναι απλά η αποθήκευση δεδομένων. Ξεκίνησε σαν αποθήκευση δεδομένων, αλλά πλέον έχει φύγει από αυτό το κομμάτι και είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή πλέον όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν τα υπολογιστικά συστήματα στο cloud, που σημαίνει ότι μπορούν να τα δουλεύουν από οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις καν γραφείο. Το σπίτι σου ή από όπου θέλεις μπορείς να είσαι online. Και τα email θεωρώ το τρίτο μεγαλύτερο. Παύλο, όταν λες για το cloud, φαντάζομαι εσύ παρέχεις τις υπηρεσίες σε cloud. Ναι. Έχεις δηλαδή τους δικούς σου servers και ουσιαστικά πληρώνει κάποιος ένα μικρό ποσό το μήνα και οτιδήποτε θέλει να αποθηκεύσει, αποθηκεύει μαζί σου. Αυτή είναι η μία υπηρεσία του cloud, ναι. Η ενοικίαση χώρου αποθήκευσης δεδομένων, ναι. Η οποία ανάλογα το χώρο που χρειάζεσαι, ενοικιάζεις και μετά πληρώνεις αναλόγως το πόσα δεδομένα μεταφέρεις, κάνεις download ή upload το μήνα. Ναι. Αλλά αυτή είναι η μικρή, ας πούμε, συγγνώμη, το μικρό service που παρέχει το cloud. Το μεγάλο service είναι όταν μπορείς π.χ. να έχεις έναν εικονικό υπολογιστή στο cloud, αντί να τον έχεις στο σπίτι σου ή στο γραφείο. Μπορείς να έχεις εγώ 100 υπολογιστικές μονάδες στο cloud, με τιμή μικρότερη από το να έχεις ένα laptop στο σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Και είναι πια τόσο γρήγορο που δεν έχει διαφορά, ας πούμε, να μπαίνεις σε έναν άλλο υπολογιστή μέσα στο cloud σε σχέση με το να έχεις το δικό σου. Ναι, η υπολογιστική δύναμη είναι ακόμα μεγαλύτερη στο cloud, γιατί μπορείς να τον φτιάξεις όπως θέλεις εσύ, δηλαδή τη μνήμη, τον επεξεργαστή και τον δίσκο όσο δυνατό θέλεις εσύ για τις ανάγκες σου. Το οποίο όμως για να αντίστοιχα να έχεις τις ίδιες υπολογιστικές δυνάμεις σε ένα laptop ή desktop είναι υπέρογκο το ποσό πρέπει να πληρώσεις, ενώ στο cloud το νοικιάζεις μέχρι και με την ώρα, την ημέρα, το μήνα, ανάλογα ποιες είναι οι ανάγκες σου. Οπότε είπαμε για τηλέφωνο, είπαμε για cloud. Ναι, email, remote email, να έχεις, όχι ένα προσωπικό email τύπου Gmail, ένα εταιρικό email, το οποίο θα μπορείς να το διαχειρίζεσαι από οποιαδήποτε συσκευή. Αυτό εμπίπτει στο cloud επίσης. Ναι. Και νομίζω ότι ένα πάρα πολύ καλό website ή shop, ανάλογα τι υπηρεσίες παρέχει κάθε εταιρεία, είναι κλειδί για καταστάσεις έτσι, όπως του COVID που περάσαμε τώρα. Πάντως εγώ αυτό που ακούω από διάφορους Έλληνες, οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν είναι στο αντικείμενο, λένε τι να επενδύσουμε τώρα και είναι πάρα πολλά λεφτά και δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι. Μήπως τελικά δεν έχουν καταλάβει πόσο ακριβές είναι αυτές οι υπηρεσίες, οι φτηνές, και πόσο παραπάνω μπορούν να τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν χρήματα και να πάει η επιχείρησή τους καλύτερα? Ναι, ναι, νομίζω ότι αρκετοί δεν γνωρίζουν τις τιμές στις τεχνολογίες και πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουν και αρκετές από τις τεχνολογίες. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι
η επένδυση, η αρχική επένδυση δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη. Με ένα αρκετά μικρό ποσό μπορείς να έχεις και ένα πάρα πολύ καλό website και να έχεις business internet, το οποίο νομίζω είναι το α και το ω, να έχεις μια μισθωμένη γραμμή στην εταιρεία την εκάστοτε και υπηρεσίες cloud και VoIP τηλεφωνία. Είναι αρκετά μικρό πλέον το ποσό που πρέπει να επενδύσεις, διότι είναι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως παντού, ναι. Και έχουμε καταφέρει και έχουν μειώσει πάρα 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 πολύ το κόστος. Έλεγες πριν για ίντερνετ το οποίο να είναι γραμμή δικιά σου. Τι είναι αυτό το ίντερνετ, είναι πιο γρήγορο από τα ίντερνετ που υπάρχουν τα κανονικά? Ναι, είναι. Είναι ουσιαστικά νοικιάζεις μια οπτική ίνα η οποία έρχεται κατευθείαν στο χώρο της εργασίας σου. Ή του σπιτιού σου. Μπορείς και στο σπίτι. Ναι. Μπορείς και στο σπίτι, απλά στο σπίτι είναι λίγο πιο ακριβό, διότι τα καλώδια, ας πούμε, οι οπτικές ίνες πρέπει να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις στα σπίτια από τον κεντρικό πάροχο για να έρθουν στο σπίτι. Αλλά ναι, το ένα προνόμιο είναι ότι είναι πολύ πιο γρήγορη από μια απλή γραμμή DSL που θα πάρουμε, ας πούμε, από την BT, από τον ΟΤΕ, από τον ΟΤΕ, οτιδήποτε. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν μοιράζεσαι τη γραμμή με κάποιον άλλον, ενώ όταν είσαι ας πούμε στο σπίτι σου και έχεις μια απλή γραμμή ίντερνετ, μοιράζεσαι το κεντρικό καλώδιο, να το πω έτσι, με όλα τα υπόλοιπα σπίτια της γειτονιάς. Σίγουρα πολλοί θα παρατήρησαν μέσα στην πανδημία fluctuation στο ίντερνετ του σπιτιού τους. Και το τρίτο είναι η ασφάλεια, που κατά με είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και κάτι το οποίο πολλοί κόσμος αμελεί να προσέχει, την ασφάλεια των δεδομένων. Τα δεδομένα πλέον είναι το πιο ακριβό asset στον πλανήτη. Γιατί τιμές τώρα μιλάμε, για να καταλάβω, δηλαδή μια γραμμή που είναι ειδικά για σένα, ας πούμε, είναι, πόσο μπορεί να στοιχίζει περίπου σε ένα μήνα? Από πόσο μέχρι πόσο, έτσι, ένα range? Ναι, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται από πού είναι το γραφείο, η εταιρεία, η επιχείρηση, πόσο μακριά είναι δηλαδή από το κεντρικό πάροχο ίντερνετ. Εξαρτάται αν υπάρχει υποδομή. Αν δεν υπάρχει υποδομή, δυστυχώς σε βάζω να πληρώσεις την υποδομή εγκατάστασης. Εξαρτάται τι ταχύτητα θα έχεις, αν θα έχεις 20, 50, 100, 1000, 10.000 megabit, γιατί υπάρχουν και 10 gigabit βασικά ταχύτητα. Δηλαδή 10 gigabit τι σημαίνει? Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Πώς θα το πούμε τώρα. Μπορείς να κατεβάσεις, ας πούμε, μία ταινία 4K ανάλυση λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Wow. Κοίτα, όταν έχεις πολύ μεγάλη μεταφορά και όγκο δεδομένων την οποία πρέπει να στείλεις κάπου ή να πάρεις από κάπου, ναι, οι μισθωμένες γραμμές βοηθάνε αυτό το πράγμα. Και στα backup, όταν μια εταιρεία κάνει backup πολλά gigabyte, με μια τέτοια σύνδεση θα την κάνεις σε λίγα λεπτά, ενώ με μια απλή DSL θα την κάνεις σε ώρες, κάποιες ώρες. Και το upload σε αυτές τις γραμμές είναι πιο γρήγορο, σωστά? Είναι το ίδιο, Είναι το ίδιο. Up και down. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο, ας πούμε, για τις γραμμές τις κανονικές. Συνήθως το upload παίρνει πολύ παραπάνω από το download. Ναι, ναι. Στις κανονικές γραμμές ισχύει και το άλλο, το έως, που χρησιμοποιούν, η μαγική λέξη έως, 24 MB, ας πούμε, ή 50%, που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις 5, 10, 15, 20, ανάλογα, εξάρτητα μέχρι και από τον καιρό. Ναι. Αν βρέχει, μπορεί να έχεις όχι τόσο καλό αποτέλεσμα. Ενώ με μια μισθωμένη γραμμή, 24-7 έχεις όσο πληρώνεις. Και πάλι δεν μου είπες, θύμισέ μου, περίπου τι budget πρέπει να έχει κάποιος να έχει μια μισθωμένη γραμμή, από πόσο, δηλαδή από πόσο μέχρι πόσο? Γιατί μου αρέσει πολύ η ιδέα αυτή, όπως λες τώρα, για τη μισθωμένη γραμμή.
Εντάξει, κοίτα, επειδή απευθύνεται σε επιχειρήσεις καθαρά, ξεκινάνε περίπου από τις 500 λίρες και ανεβαίνουν. Λογικό, λογικό, άμα είναι. Φτάσουν και τις 1.000-1.500, αλλά πάλι εξαρτάται από τη μεταφορά και τον όγκο δεδομένων. Δηλαδή, σε όσες εταιρείες εμείς έχουμε κάνει εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο οι μισθωμένες γραμμές και θέλουν τα γραφεία τους να μην χρησιμοποιούν το δημόσιο ίντερνετ για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Χρησιμοποιούν, ας το πούμε, ένα μικρό ίντερνετ παγκόσμιο που το φτιάχνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτές τις εταιρείες. Εντάξει, και όσο να είναι, ανεβαίνει αρκετά το κόστος το μηνιαίο. Αλλά το minimum θα έλεγα ότι και μένεται εκεί 500 με 700 λίρες για 100 με 100. 100 down, 100 up. Παύλο, είπες τώρα για επιχειρήσεις και η πανδημία, ακόμα μέσα στην πανδημία, δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν ξέρουμε πόσους μήνες θα κρατήσει ακόμα. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν focus έτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην τεχνολογία για τους επόμενους μήνες για να μπορέσουν έτσι να ανταγωνιστούν τον ανταγωνισμό? Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούνε τι τεχνολογίες δεν έχουν και αν μπορούν να επενδύσουν όσο μπορούν στις αναλογικές τεχνολογίες. Το νούμερο ένα θεωρώ πρέπει να είναι ένα website, ένα πολύ καλό website ή ένα πολύ καλό e-shop. Είναι ο καθρέφτης, νομίζω, μιας επιχείρησης. Είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο πλέον. Εν έτη 2021 θεωρώ ότι και μια μεταφορική εταιρεία, ας πούμε, πρέπει να έχει ένα website. Πρέπει να επίσης να επενδύσουν σε marketing. Τύπου Facebook, Instagram, ανάλογα το προϊόν ή την υπηρεσία που πουλάς. Οι υπηρεσίες cloud επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύουν και νομίζω και η τηλεφωνία μέσω του ίντερνετ και το ίντερνετ το που αναφέραμε με την μισθωμένη γραμμή. Παύλο, έχουμε πει για την τεχνολογία τόση ώρα. Θέλω να καταλάβω λίγο πώς την αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και οι ελληνικές επιχειρήσεις εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τι συμβουλές έχεις να τους δώσεις, αλλά τι λένε και αυτοί οι ίδιοι, και αν καταλαβαίνουν τα ωφέλη. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, θα το πω έτσι, μάλλον το άγνωστο τους φοβίζει, από την άποψη ότι πολλοί Έλληνες και με τις εταιρείες τους δεν γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογίες, φοβούνται λίγο να επενδύσουν. Εντάξει, είναι και ο καιρός της πανδημίας, το οποίο το αντιλαμβάνομαι. Απλά, η γνώμη μου είναι ότι οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν την εκάστοτε εταιρεία να έχει περισσότερους πελάτες και να έχει περισσότερες πωλήσεις. Οι λύσεις τεχνολογίας, ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν. Βοηθάνε μια επιχείρηση να ανέβει πάρα πάρα πολύ. Εγώ θα πρότεινα σε όσους μας βλέπουν και μας ακούνε να μην φοβούνται τη τεχνολογία και να ρωτάνε, να ψάχνονται, να μαθαίνουν, να δοκιμάζουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, συμβόλαιο 3-4 χρόνια. Μπορείς να δοκιμάσεις μια τεχνολογία 1 μήνα, 2 μήνες. Πλέον ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι πελάτες σε όλες τις υπηρεσίες και τις αγορές χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν την τεχνολογία για να έχουν περισσότερες πωλήσεις. Και πες μου κάτι, τώρα δουλεύουμε από το σπίτι. Έχεις κάποια έτσι πολύ γρήγορα tips για να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη, εκτός από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, τα web phones, τα cloud, όλα αυτά, υπάρχει κάτι άλλο που θα έλεγες, έτσι, ο κόσμος μας ακούει, που μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνολογία? Ναι, θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στην ασφάλεια των δεδομένων και στους τρόπους τους οποίους μεταφέρουμε δεδομένα και προσωπικά στοιχεία πελατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει ο κόσμος να προσέχει, διότι λόγω του GDPR υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα.
Θα συνιστούσα όσο μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί γραμμές ίντερνετ οι οποίες είναι λίγο πιο ασφαλείς, να το πω έτσι, λίγο πιο καλές. Και όσο μπορεί να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που προαναφέραμε με τα cloud και τα email και όλα αυτά. Είπες κάτι τώρα για GDPR και θέλω να σε ρωτήσω, καταλαβαίνει ο κόσμος εδώ γενικά και ειδικά στο ελληνικό community πόσο σημαντικό είναι να κάνεις κάτι ενάντια του GDPR και το να στέλνεις email, το να βάζεις ονόματα ανθρώπων τους οποίους δεν έχεις πάρει την έγκριση και ποιο είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε, ποια είναι τα αντίπεινα. Ναι, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο το κομμάτι με το GDPR υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο στους Έλληνες εδώ του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι που είχα κάνει κάποια audits στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, πρέπει να αναφέρεις τι κάνεις τα προσωπικά δεδομένα που σου δίνει ένας πελάτης. Για παράδειγμα, το κινητό του, το όνομά του, αν τα αποθηκεύεις, πώς, πού, για πόσο καιρό. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να αναφέρεις. Τα αντίπεινα, δυστυχώς, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά, γιατί εφόσον είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, βέβαια πιο πολύ αυτό αφορά την Ελλάδα, γιατί τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit. Η αλήθεια νομίζω είναι ότι έχω διαβάσει ότι εξακολουθεί και ακολουθεί την ίδια τακτική το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι νομίζω, για το GDPR. Ναι, προς το παρόν, ναι. Τώρα αν θα αλλάξει το μέλλον, κανείς δεν το ξέρει, αλλά ναι, προς το παρόν έτσι είναι, ναι. Το, ας πούμε, λιγότερο είναι ότι μπορεί ένας πελάτης να μηνύσει την εκάστοτε εταιρεία για τη χρήση που κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα που διαμοιράζονται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε και να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την αρχή προστασίας πολιτικών προσωπικών. Ακριβώς. Και πες μου κάτι, κόσμος τώρα είπες ότι φτιάχνεις και websites. Πόσο καιρό παίρνει περίπου να φτιαχτεί ένα website? Συνήθως ποια είναι αυτά τα website που συζητάνε διάφοροι Έλληνες να φτιάξεις και πού μπορούμε να σε βρούμε? Το website εξαρτάται από 3 μέχρι 6 μήνες. Και λέω εξαρτάται γιατί έχει να κάνει με το τι πληροφορίες και το πόσο θέλει ο εκάστοτε πελάτης να ασχοληθούμε εμείς με το site. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζει τι κείμενο θέλει και πρέπει να το γράψουμε εμείς, θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Αν δεν γνωρίζει το branding που θέλει, αν δεν έχει κάποιο logo και θέλει να το χρησιμοποιήσουμε εμείς, να το δημιουργήσουμε εμείς, με συγχωρείτε, όλα αυτά βάζουν χρόνο. Είναι σημαντικό να σε βοηθάει και ο πελάτης και να σου πει ακριβώς τι θέλει, αλλιώς είναι δύσκολο να μαντέψεις. Νομίζω ότι όταν κάποιος δεν γνωρίζει και θέλει να έχει ένα website, ένα καλό website, καλό είναι να εμπιστεύεται τον εκάστοτε άνθρωπο που τον βοηθάει. Τέλεια. Και Παύλο, πού μπορούμε να σε βρούμε? Πες μας το LinkedIn σου, το email σου. Το email μου, το εταιρικό είναι info@asphalianet. Φαντάζομαι το website είναι asphalianet.com. Σωστά, ναι. Και το LinkedIn μου είναι Παύλος Διακουμάκος. Σε οποιοδήποτε μέσο θέλετε μπορείτε να με βρείτε, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Τέλεια. Δεν ξέρω αν θες να καλύψουμε κάτι άλλο. Νομίζω το τελευταίο 25 λεπτό είπαμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την ασφάλεια και με το διαδίκτυο και τις καινούργιες τεχνολογίες. Νομίζω κάτι τελευταίο ίσως που ξέχασα να σε ρωτήσω είναι ότι κάνεις και ολόκληρα, στείνεις ολόκληρα δίκτυα σε μαγαζιά. Ναι. Από την καλωδίωση μέχρι κάμερες, μέχρι ασύρματα δίκτυα, τρόπους μεταφοράς δεδομένων σε περίπτωση που δεν υπάρχει η καλωδίωση που προανέφερα. Γενικά η εταιρεία μας ασχολείται με λύσεις τεχνολογίας όπου δεν μπορούμε να έχουμε κάποια άλλη λύση με κάποιον άλλον τρόπο. Επεμβαίνουμε εμείς με την τεχνολογία και λύνουμε τα προβλήματα. Γενικά παρέχουμε λύσεις σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα προβλήματα.
Τέλεια, Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τον χρόνο σου. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα τα πούμε όταν τελειώσει η πανδημία ξανά, να δεις, να μας πεις τα νέα σου. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καληνύχτα.